του δίσεξα Μαρτίν Ουκανδρόσοφου και αυτό αποδείχθηκε με τις δύο περιπτώσεις Κύπρου και Τουρκίας στις εκλογές όπου οι δημοσκοπήσεις έπεσαν έξω. Έπεσαν έξω και ξέρετε, φοβάμαι ότι την Κυριακή που έρχεται θα είναι η τρίτη και η φαρμακερή για τις δημοσκοπικές εταιρείες. Γιατί? Γιατί πάρα πολύ απλά θα πέσουν έξω και στην Ελλάδα. Δεν θέμα ότι θα στηριχθεί μια συγκεκριμένη πολιτική δύναμη. Δεν είναι και το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι οι ενέργειες Νέες Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη τον τελευταίο καιρό έδειξαν ότι δεν θέλει να πάει με το ρεύμα και με τα χαρακτηριστικά, με το χαρακτήρα του ελληνικού λαού. Ωραία, δεν θέλει να πάει. Υπήρχε μια αντίθεση. Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν, αντί να δει ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα και να πει να αλλάξω πολιτική σιγά σιγά, όπως παραδείγματος χάρη με τη βενζίνη, που έπεσε η τιμή της βενζίνης της αμόλυβδης, έστω και λίγα δεκάλεπτα, κι όμως ανάσανε η αγορά. Θα μπορούσε να ανασάνει όλη η οικονομία. Αν από την αρχή υπήρχε μια λογική εκμετάλλευση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είπαμε, η οικονομία πρέπει να προσαρμόζεται, η πολιτική πρέπει να προσαρμόζεται. Δεν μπορείς να πηγαίνεις εσύ με το έτσι θέλω να βάζεις μπροστά τα αυτοκίνητα 6.000 κυβικών, 2 και 3 αυτοκίνητα στη σειρά για τον υπουργό, να πληρώνεις τη βενζίνη σαν κράτος και να έρχεσαι να βάζεις ειδικό φόρο κατανάλωσης στους πολίτες, στη βενζίνη, σε αυτό το κομμάτι που θέλουν. Με το πετρέλαιο θέλουν να ζεσταθούν, με τη βενζίνη θέλουν να κινηθούν, να πάνε στα νοσοκομεία, να πάνε για λόγους υγείας κάπου, να πάνε για λόγους αναψυχής, να πάνε τα παιδιά τους να σπουδάσουν. Κυβέρνηση δεν μπορούσε να καταλάβει αυτό. Επίσης, όταν βλέπει ο κόσμος ότι τα όλα δεδομένα του ελληνικού κράτους είναι διαλυμένα, παράδειγμα και για τους σιδηρόδρομους και για τα ΚΤΕΛ και για παντού. Στους σιδηρόδρομους υπάρχει αυτή η κατάσταση χάος. Έγινε το ατύχημα, αναδείχθηκαν πολύ περισσότερα τα προβλήματα. Στα ΚΤΕΛ δεν τα βγάζουν πέρα. Αυτό λένε οι περισσότεροι άνθρωποι των ΚΤΕΛ. Κάτι κάποιες γραμμές μπορεί να είναι καλά. Κάποιες άλλες όμως δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Θέλει λεφτά, θέλει πετρέλαιο, θέλει τόσο ακριβά καύσιμα. Θέλεις δημόσιες υπηρεσίες, θες νοσοκομεία, θες υγεία, θες οτιδήποτε. Κάποια στιγμή δεν θα μπορέσει να τραβήξει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί οι δημοσκοπικές εταιρείες να έρχονται και να μου βγάζουν 36% τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να είμαστε τρελοί. Η 40 πήρε το 19 με τόσο πολύ καλό κλίμα. Και 36 έχει σήμερα με όλα αυτά που έγιναν. Βάλε πανδημίες, βάλε ξαφνικίτιδες, βάλε αναπάντητα μάλλον ερωτήματα παντού. Να μην πούμε αναπάντητες κλήσεις παντού από το Πρωθυπουργικό και το Επιτελείο του Υπουργικό. Τα είχαμε πει αυτά για τις αναπάντητες και ότι δεν ακούν τους πολίτες οι πολιτικοί. Το είχα πει και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αγρόνα αγοράζει. Τώρα κάνει το TikTok, κάνει τα βίντεο στο TikTok για να δείξει ότι είναι μέσα στην νεολαία. Πού είσαι Κυριάκο Μητσοτάκη 4 χρόνια? Πού είσαι 4 χρόνια? Τώρα θυμήθηκες να επισκεφτείς παντού, να πας παντού. Όλοι οι βουλευτές να κάνουν εκδηλώσεις, κεράσματα, πανηγύρια. Τώρα θυμήθηκα. Δεν είναι έτσι η πολιτική, Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κόσμος δεν είναι τόσο χαζός. Να κάνεις να νομίζεις ότι μπορείς να ξαγοράσεις με μια απλή δήλωση φιλίας, ας το πω. Μια δήλωση αγάπης, να το πω. Τελείωσαν αυτά τα πράγματα. Ειδικά τους νέους. Προσπαθείς να τους προσεγγείς μέσα του TikTok. Δεν είσαι ηθοποιός ή κωμικός, Κυριάκο Μητσοτάκη. Είσαι πολιτικός. Οι νέοι θέλουν απαντήσεις από σένα. Τις έχεις δώσει απαντήσεις. Έχεις πει ότι ξέρετε παιδιά, εμείς θα κάνουμε αυτό για να μειώσουμε την ανεργία. Θα κάνουμε αυτό για να αποτρέψουμε τον κόσμο τον νέο να πάει στο εξωτερικό. Θα κάνουμε αυτό για να μειώσουμε τα νίκια. Θα κάνουμε αυτό για να κάνουμε την ζωή σου καλύτερη. Έχουν κάνει κάποια τέτοια δήλωση οι πολιτικοί μας? Δεν έχουν κάνει δήλωσεις τέτοιες.
πολιτικοί μας δεν θέλουν, δεσμεύονται απέναντι σε συμφέροντα, δεν δεσμεύονται απέναντι στον κόσμο ουσιαστικά. Γιατί και αυτά που κάνουν υποτίθεται υπέρ του κόσμου, τα κάνουν για όφελος των συμφερόντων. Γιατί τα πας, όλα αυτά που έβγαλε, δεν μπορούσα να μιλήσω στην Ινωνία. Το φορώ, μπορούσα. Γιατί το κάνουν όμως εν είδος πας. Το έχουμε πει πολλές φορές, το έχουμε αναλύσει. Το κάνουν εν είδος πας για να τα πάρουν σίγουρα αυτή τα χρήματα. Να τους εξασφαλίσουν. Άρα λοιπόν, μηδέν ιστοπηλίκων. Μισοπηλίκων που είχε πει ο Παπανδρέου, μηδέν ιστοπηλίκων. Να εξασφαλίσουν εκείνοι τα κέρδη τους και εμείς να καθόμαστε να τους κοιτάμε και να τους χειροκροτάμε. Και το κάνει την Κυριακή. Κάντε ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρετε. Κάτι πηγαίνετε, ψηφίστε. Βέβαια, καλά σας λένε οι πολιτικοί. Βέβαια, αυτοί το λένε μάλλον για να σας αποτρέψουν. Γιατί σου λένε μου πει ο Μητσοτάκης πήγαινε ψήφισε. Όχι, ρε, δεν θα πάω να ψηφίσω για σένα, θα πάω να ψηφίσω από ο κόσμος. Μην πέφτετε στην παγίδα. Πηγαίνετε, ψηφίστε όμως μικρό κόμμα. Όχι μεγάλο. Και το κόμμα δεν σημαίνει ότι πρέπει να κερδίσει. Αν δεν θέλετε να ψηφίσετε, καλύτερα ψηφίσετε μικρό κόμμα. Αυτό σας λέω. Κάντε μία ανακατοσιά. Πώς θέλετε παντού να γίνονται άλλοι να πρωταγωνιστούν στις ανακατοσιές? Όχι. Μεγαλύτερα ανακατοσιά που μπορείτε να κάνετε και πιο αισθητή είναι να ψηφίσετε διαφορετικά κόμματα στις εκλογές. Στη νόμιμη εκλογική διαδικασία. Στην επιτρεπόμενη. Στη νόμιμη εκλογική διαδικασία. Εκεί θα κάνετε τη μεγάλη ανατροπή. Θα δείτε κάτι ποσοστά σε μικρά κόμματα 5 και 6%. Να τρίβουν τα μάτια τους έτσι. Τους βλέπετε έτσι. Να τρίβουν τα μάτια τους. Κάντε τη μεγάλη σας ανατροπή. Κάντε αυτό που πρέπει να κάνετε για να τους φέρετε τα πάνω κάτω. Αυτές είναι οι εκλογές και το νόημα των εκλογών. Γιατί το να γράφουμε πώς στα κοινωνικά δίκτυα, να κάνουμε όλοι μας να πούμε τη γνώμη μας, την κάνουμε. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι σπουδαίο, κάτι σοβαρό, γίνεται. Αλλά το να ανατρέψεις το πολιτικό σκηνικό που είναι σήμερα όρθιο και να δουν τα πόδια τους πάνω, καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι η μεγάλη ανατροπή. Και αφήστε και τις ανατροπές και όλα αυτά. Και εγώ δεν σας λέω να ψηφίσετε μεγάλο κόμμα, δεν χρειάζεται, και μικρό, και το πιο μικρό κόμμα που υπάρχει. Κάντε αισθητή την παρουσία σας, κάντε αισθητή την αντίθεσή σας. Ό,τι πιο δημοκρατικό, ό,τι πιο νόμιμο, εγκεκριμένο κόμμα από τον Άρεο Πάγο, αφού θέλουν να είναι εγκεκριμένο και από τον Άρεο Πάγο το κόμμα με γεια τους με χαρά τους, ωραία, όπως το εγκρίνουν, πάρτε την απόφασή σας, κάντε την επιλογή σας και μην δίνετε σημασία, γυρίστε πίσω. Γυρίστε πίσω στο σπίτι σας και περιμένετε αποτελέσματα, να δείτε τι έχει να γίνει. Εκεί θα γελάσουμε, πραγματικά. Να είστε καλά.